επώνυμοι Έλληνες επικοινώνησαν μαζί σου. Και τραγουδιστές. Μερικά ονόματα. Δεν είδα πάρα πολλά. Είδα ένα μήνυμα από τον Σάκη Ρουβά. Τον οποίο τον ξέρεις, έχετε γνωριστεί ποτέ? Όχι, ποτέ. Από την Δέσποινα Μιναβανδί, νομίζω. Και από την Βύση, επίσης άλλη τραγουδίστρια. Φαντάζομαι ούτε αυτές τις γνωρίσεις ποτέ στη ζωή σου. Όχι, όχι. Μπουζούκια δεν έχεις πάει ποτέ? Όχι, ποτέ. Μπορεί κάποια στιγμή. Από πολιτικούς, ναι. Κάποια στιγμή. Από πολιτικούς δεν είδα πολλά, να πω την αλήθεια. Δεν είδα. Δεν θυμάμαι ονόματα. Ήδη σε έχουν προσεγγίσει διάφορες χώρες και από την Αυστραλία να πάρεις τη δική τους υπηκότητα με ένα σώρο προνόμια και το αρνήθηκε. Συνέβη αυτό? Συνέβη, φυσικά. Mm-hmm. Και φυσικά το αρνήθηκα γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση να παίζει για την Ελλάδα. Μέσα σε όλο αυτό που ζεις, ταξίδια, προπόνηση, ξανά προπόνηση, τη ζωή που πρέπει να κάνεις, χρόνος για έρωτα υπάρχει, για γνωριμίες, για γυναίκες, για σχέσεις, υπάρχει χρόνος μέσα σε όλο αυτό? Όχι ιδιαίτερα, δεν το έλεγα. Είμαι τόσο αποσχολημένος με όλα αυτά που είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι στο μυαλό μου, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα έρθει η ώρα του, αλλά αυτή τη στιγμή όχι. Απ' την άλλη, κάποια στιγμή πρέπει και αυτός ο πειρασμός να μπει στη ζωή σου. Θέλω να πω ότι δεν μπορείς να είσαι για πάντα μόνος σου. Ναι, σωστά. Οπότε, όποιο ενδιαφέρεται, τι να κάνει, να τηλεφωνήσει, να στείλει μήνυμα στο Instagram, τι να κάνουμε, πώς θα γίνει η επαφή, γιατί δεν βρίσκουμε κιόλας. Καλή ερώτηση. Μέσω Instagram DM, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Okay. Τι πρέπει να έχει η ιδανική? Καλό χαρακτήρα. Μάλιστα, ένα πολύ γλυκό και προσγειωμένο αγόρι με μια δύσκολη καθημερινότητα. Τον βρήκα πολύ σεμνό και για να είμαστε και ακριβείς, δεν είπε ότι δεν ξέρει το Ρουβά, δεν ξέρει ποιος είναι, τη Βύση, τη Βανδύ. Απλά ότι δεν τους γνωρίζει προσωπικά, οπότε μάλλον έτσι εξεπλάγιν που του έστειλα μήνυμα. Δεν θυμάμαι ονόματα, παιδιά. Το άλλο δεν το βλέπουμε. Όχι, είπε, μου στείλε μήνυμα η Βανδύ, ο Ρουβάς, αλλά δεν τους ξέρω προσωπικά. Πάντως αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ότι η ζωή τους τις κάνεις, επειδή διάβασα σου λέω το κείμενο που έγραψε ο Αντώνης, προλογίζοντας τη συνέντευξη αυτή, περιγράφει μία ζωή και φαντάζομαι θα το δούμε και αύριο στις 12 και 10. Ναι. Μία ζωή η οποία, παιδιά, κοιμάται το παιδί από τις 10 η ώρα. Για η ζωή του είναι προπόνηση, μπαίνει σε ένα κάμπ μέσα. Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό, γιατί θα με τρελάνετε. Μπορεί να ξυπνάς 10 η ώρα και να είσαι στις Κάνες και να ξυπνάς 10 η ώρα και να είσαι στο Άγιο Όρος. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά, ή να την εξηγήσω κι άλλο? Η ζωή του είναι προ...